Hamilton far enough back. He's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees it coming. It's a late lunge by Verstappen, who takes the lead of the race. Verstappen. Oh, I'm just speechless, Lewis. Absolutely speechless. 10 wins in a calendar year to match the 10 from the rest. Γεια σας παιδιά, πρώτος αγώνας χρονιάς σήμερα στο Bahrain και μαζευόμαστε γενικά με την παρέα μου για να δούμε τον αγώνα. Το σχολιάζουμε, ερχόμαστε εδώ, τρώμε, κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα έχω και μια άλλη αποστολή, η οποία είναι να γράψω ένα podcast με τον Γιάννη, ο οποίος μόλις μου χτύπησε το κουδούνι. Ωραία. 1,5 βαθμό χιονομερίζει έξω, ας πούμε. Ναι. Παρακαλώ, περάστε. Okay. Αυτά έκανε, φίλε, τι έγινε δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Φεράρι. Φεράρι. Είσαι φεραρικός. Ανέκαθεν. Το Netflix, ξέρω εγώ, λέει θέλει μόνο ίντριγκα. Βγαίνουν οδηγοί, τουιτάρουνε. Εγώ πού το είπα ποτέ αυτό. Και αυτό το Team Red ήταν από άλλο αγώνα. Ο Χόρνερ εκείται, ανηγύριζε και λέει yes, εδώ στην Αυστρία και ήταν στο Ζανβούρτ, στην Ολλανδία. Και λέει και ο Verstappen, μπορεί να μην τον πάω πολύ. Αλλά είπε, λέει, ότι επειδή ψάχνω την ίντριγκα, λέει, και όλα αυτές τα, αυτά που δεν του αρέσουν, δεν θα συμμετέχει φέτος στο Drive Survivor. Άρα... Δεν θα κάνει δηλώσεις σε κανέναν τίποτα. Άρα... Plus one για τον Verstappen, παρακαλώ. Έτσι, λοιπόν, πάμε να στήσουμε μέσα από podcast. Έλα, θα κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, κάνουμε ένα διαφορετικό setup, λίγο πιο χαλαρό, πιστεύω θα σας αρέσει περισσότερο. Ωραίο είναι, θα είμαστε λίγο κοντά. Και αυτό μας θα κάθεται εκεί, ο άλλος θα κάθεται ακριβώς δίπλα. Οπότε να μιλάμε και να είμαστε έτσι πολύ χαλαρά, να βγάλουμε ένα άλλο feeling στη συζήτηση. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση μετά το podcast με τον Freakin' Boxer. Πότε θα έρθω να παίξουμε Sonic? Το άλλο Σάββατο. Μπορώ να φέρω το PlayStation να παίξουμε εδώ Sonic. Καλό. Λοιπόν, πήρα το ποτάκι μου γιατί σήμερα μετά τον Grand Prix θα παίξουμε τη μονιέρα από ό,τι δείχνει τον Grand Prix του Bahrain. Επίσης, επειδή κάνω vlog, θα σε λωθώ στην κοπέλα μου αυτή τη στιγμή. Τα πλάνα άλλαξαν και αντί να πάμε σπίτι μου, τέλος πάντων, θα πάμε στο σπίτι του Πέτρου. Κοιτάω συνέχεια την οθόνη και δεν κοιτάω καθόλου την κάμερα. Νουμπάς τελείως στο vlog. Θα κάνω ένα prediction από τώρα, μια πρόβλεψη. Ο Χάμιλτον ο πέμπτος θα τερματίσει πέμπτος. Ρεαλιστικά, ε. Αλλιώς, μη ρεαλιστικά, θέλω να βγούμε και βάθρο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βρε καλό, στον είστε 100. Γεια σας, παιδιά. Τώρα ετοιμαζόμαστε για φόρμουλα. Αυτός, λοιπόν, είναι ο Πέτρος. Ο δεύτερος μαζί με μένα της τριάδας που βλέπουμε Φόρμουλα 1 από τότε που θυμόμαστε τον εαυτό μας. Βαφτισμένοι McLaren fans και έπειτα Hamilton groupies. Παίζει Warzone σε PS5 αλλά με πληκτρολόγιο και ποντίκι. Είναι γκαντέμις γενικώς, ίσως τον έχετε πετύχει στα live μας και έχει αγοράσει όλες τις GoPro ever, αλλά τις κράζει ασταμάτητα. Ωπ, τι έγινε εδώ, τους βάζετε δίπλα-δίπλα, επίτηδες Φόρμουλα 1, τι γίνεται? Άλλωσα, παιδιά! Βρε καλώς τον... Τι έχουμε εδώ, αργησά! Τι λέει? Τόλι. Ο τρίτος της παρέας είναι ο Τόλης, γεννημένος στη Φότζη. Είναι το άτομο στην παρέα που θα παίζει στη μονιέρα και παίρνει τα παλιά βίντεο σε αυτοκίνητα και ξεκινάει να σου λέει τα specs απ' έξω. Φουράει 99,9% της ημέρας μαύρας, εξάλλου είναι και ποντιακής καταγωγής, και είναι η αδυναμία του Πέτρου που τον πειράζει από την πρώτη μέρα που γνωρίστηκαν, βάζοντάς του flat τζόκολα στην Coca-Cola και πολλά άλλα. Κάνετε. Έχουμε κάνει κάποια update εδώ πέρα στο PlayStation. Βάλαμε λευγέ ταχυτήτων. Σωστά. Λίγο χαμηλά είναι ο λευγές, ε. Μια χαρά είναι ο λευγές. Ναι. Αααα, τέλειο. Πώς το κάθισμα, αλλάξε κάτι. Δεν έχω πρέξει κάτι. Το ωραίο. Εντάξει, λίγο ψεύτικος ο λευγές, αλλά η βάση είναι καλή. Για γύρω το σύριο. Πού γυρνάει. Κάπως πρέπει να... Όχι, δεν έχει. Όχι, G27 γυρνάει, όχι G29. Όχι ρε φίλε. Δεν βλέπω κάτι. Ότι μπορεί να φύγεις εκεί μία μέρα. Πες αλήθεια, τι θα γίνει με τον Verstappen? Πιστεύω ότι ή θα μείνει έτσι το grid όπως ναι, έχει, ναι. Ή θα περάσει μπροστά ο Verstappen και οι υπόλοιποι όσοι έχουν, ναι. Και μένουμε εκεί. Λοιπόν, εγώ προβλέπω, ναι, σαν Hamilton fan, ναι, ότι θα μας περάσει ο Bottas. Δεύτερη θέση, ξέρω εγώ, από τη Mercedes, δεν νομίζω. Όχι.
Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να γίνει θαύμα για να πάρει. Θαύμα, ναι. Σοπαρ, θαύμα. Δεν πιστεύεις. Γιατί να μην πιστεύεις. Δεν πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω καθόλου. Αλλά παίρνει να δει ο Φερστάπεν τώρα που θα το κάνει. Είναι η ώρα τη Φεράρι. Έχει αγχώσει. Είναι όλο. Τρομερό άγχος. Τρομερό. Πρώτη στροφή. Διαφορά, διαφοροποίηση. Πρώτη στροφή. Φερστάπεν δεν θα πιστεύει. Καλή σεζόν σε όλους με τον Λεκλέρ να ξεκινάει καλά και να προσπαθεί να κρατήσει πίσω του τον Φερστάπεν. Τα καταφέρνει. Ποτάζω. Πολύ καλή κομμάτια. Ωραία, δεν είναι. Κατάφερε να περάσει. Πρώτα απ' όλα δεν φέρνει να έρθει ο Μάξ. Τίποτα, δεν φέρνει. Τίποτα, δεν φέρνει. Δεν φτάνει, δεν φτάνει. Δύο κύριε απομένουν, το έχει εδώ στα όλα. 12 seconds later. Τρέμα τα γονατάκια σου! Έσβησε. Να το τον άνθρωπο, έσβησε. Απασχολεί τον εσύ. Περιμένατε τόσα χρόνια, ρε. Τόσα χρόνια περιμένατε. Το βάθρο το δικό μας τώρα, το 3-4, ήταν ό,τι πιο χαριστικό που υπάρχει στον πλανήτη. Φτάσαμε στο βάθρο. Ναι. Ό,τι πιο. Εντάξει. Γενικότερα πιστεύω ότι ήταν το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορούσαμε να δούμε σήμερα σε αυτόν τον αγώνα. Και το κομμάτι το δικό μου, προφανώς για τη Ferrari για το 1-2, που είχαμε να το δούμε πόσα χρόνια. Και για εσάς που μου καταφέρατε και μπήκατε στο βάθρο. Πολύ αυστηρό το Formula 1. Λίγο βγαίνει εκεί στην άσπρη γραμμή, σε έκοψε ρε φίλε. Εντάξει, άσε μας λίγο. Λοιπόν, ξεκίνησε η σεζόν. Ναι. Πολύ δυναμικά. Πολύ δυναμικά για όλους. Πολύ δυναμικά για τη Ferrari. Γενικά ξεκίνησε σαν Formula 1 και θέαμα. Η Ferrari, φίλε, ξεκίνησε πρώτα απ' όλα, δείχνει ότι πατάει πολύ καλά. Ναι. Έχει πολύ δύο φοβερούς οδηγούς. Η Red Bull νομίζω ότι είναι, άντε θα πω εισάξια, αν όχι ελάχιστα υποδιέστερη, αλλά έχει έναν οδηγό, ρε φίλε, ο οποίος είναι καλός. Μη λέμε ότι θέλουμε. Ναι, είναι καλός. Εγώ πιστεύω η Red Bull ήταν ένα τάκ κάτω από τη Ferrari σήμερα και όλο το τρίμερο και στις δοκιμές. Ήταν ένα τάκ κάτω. Ήταν 2 δέκατα πιο αργή. Αυτό, μέχρι εκεί. Με κόψε. Η Mercedes είχε να κάνει δουλίτσα. Ελπίζουμε να είναι από το setup, γιατί αν είναι από τους κινητήρες, το πρόβλημα νομίζω θα χοντρίνει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε ο Πέτρος πριν, που το παρατήρησε και το είπαν μετά και οι εκφωνητές, ότι από τη θέση 15 μέχρι 20 ήταν όλα τα μοντέρ Mercedes. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Η Haas που έχει κινητήρα Ferrari. Πέμπτος ο Μάγνουσεν. Από το πουθενά δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Πέμπτος ο Μάγνουσεν. Φοβερό. Όπως και η Αλφα Ρωμαίο. Και η Αλφα Ρωμαίο πολύ πριν. Και προσπεράσει κάνανε. Ο Μπότας έκανε κακή κίνηση. Βρέθηκε 14ο, βρέθηκε και τερμάτισε εκτός. Όσο πολύ καλός, όχι θετικός φάνηκε. Όχι Μαζέπιν, να μην τελαφόμαστε. Όχι ρε. Μιλάμε, έδειξε στοιχεία ότι θα πατήσει τα πόδια του Ζου. Πάμε τώρα λίγο στις Red Bull. Ρε τι με έφαγαν οι Red Bull. Τρεις εγκαταλείψεις κοντά, σωστά. Και ο Γκασλί. Πήρε φωτιά. Αντικειμενικά τώρα, θεία δίκη. Θεία δίκη, ναι. Θεία δίκη. Θεία δίκη, είπαν και ο Πέτρος. Και κοίτα τι έγινε, για να μιλήσει έτσι πολλά. Θεία δίκη, φίλε. Όλα εδώ πληρώνονται. Ας μην πάω σου λέω όμως τόσο επιθετικά και αρχίζω και λέω για Verstappen, γιατί άμα ξεκινήσω σήμερα θα τελειώσω τον Αύγουστο να λέω. Οπότε άστο καλύτερα. Εδώ έγινε να προσπεράσεις. Δεν γινόταν πέρσι. Πέρσι ναι, δεν είχαμε. Εγώ δεν θυμάμαι το μονοθέσει έτσι να ακολουθήσω το ένα το άλλο. Στέκονται πολύ καλύτερα από τα περσινά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ήταν μάχες διαρκείας. Ναι, δεν ήταν μόνο στο DRS. Και γενικότερα ξέρεις, παίρναγε μετά ο επόμενος, ξέρεις, άλλαζαν οι θέσεις. Ναι. Δεν θα έχουμε μόνο 2 διεκδικητές στο πρωτάθλημα. Νομίζω θα έχουμε 3-4. McLaren, απογοήτευση. Παναγία. Η Alpine χαμηλά. Εντάξει, όχι χαμηλά, 9-8 Αλόνσο. Ναι, κάπου εκεί. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Καλά είναι. Στους βαθμούς είσαι. Εκεί που ήταν. Εκεί που ήταν, έτσι ακριβώς. Ναι, δεν είδαμε κάτι καινούργιο. Πατάει ένα φρένο, σταθερά αφήνει για να μπορεί να στρέψει. Εσύ το έκανες σαν να οδηγάς για τον Τάκο και ξένε αυτό το πράγμα. Οδηγάω λίγο πιο ρελί τσίδικα, δεν μπορεί. Αφού φλίκαρες το Mercedes πριν. Φοβερές μάχες Leclerc και Verstappen, έτσι. Ο Leclerc πολύ έξυπνος, το είπε και μόνο στο τέλος, τον άφηνα. Φρέναρα εκεί που πρέπει, δεν τον ανταγωνιζόμουν για να έχω DRS για την επόμενη. DRS, ναι, για να τον ξαναπέρασω. Που σήμαινε ότι ήξερε ότι είχε και τελική ταχύτητα. Και η φοβερή δυναμική του μονοθέση, έτσι. Πολύ δυνατή Ferrari, φίλε. Και έχει ο Leclerc στο Leclerc, πολύ ώριμος σε κάθε κίνησή του. Πολύ, πολύ σωστός, δεν έχω λόγια. Πιστεύω ότι θα βρει λύση η Mercedes. Εγώ πιστεύω κάπου θα σφινωθεί στο επόμενο Grand Prix. Κάπου θα σφινωθεί, λίγο ανάμεσα στην τετράδα. Κάπου θα σφινωθεί, αλλά δεν θα νικήσουν. Για το επόμενο. Για το επόμενο. Μ' αρέσουν, μου φαίνεται ότι δυσκολεύουν να στρίψουν γενικά.
Δεν... Γενικά φαίνονται λίγο πιο σφιχτά, πιο δυσκίνητα. Μπράβο, πιο δυσκίνητα. Δεν πατάει κανένα το πίσω μέρος, γλιστράνε πιο εύκολα. Ναι, κάτι, όπως κάτι... είδαμε και με το Χάμιλτον, με το που βγήκε από τα ποταπίτ με τη σκληρή γόμα. Πάλι για καλό χρόνο τώρα, ξέρω. Για κανένα χρόνο. Λοιπόν, πάμε από ένα γύρο καθένας. Ένα γύρο καθένα, πάμε. Εμείς θα έχουμε ένα free και επόμενος γράφει. Εντάξει. Ό,τι κάνεις, ό,τι κάνεις. Εντάξει. Ένα 32-3. Μαθημένα νυχτά, να στρίψεις. Όχι μυστικά. Να στρίψεις και να μην χτυπήσεις το κέρδο απέναντι βγαίνοντας. Να κλειστείς για να φύγεις με τρίτη, να κόψεις το άλλο μέσα. Χωρίς ρίσκο ο Πέτρος Βαλονιάτης, κυρίες και κύριοι. Μπράβο, πάμε. Αυτή φαίνεται γρήγορα, δεν είναι. Δεν είναι. Μισό δευτερόλεπτο που έχω φάει από σένα. Καλά, εντάξει. 133, ξέρω. Έλα, έλα. Θέλω πότε με κάνουμε, έλα. Μπράβο. Έτσι ρε, μαλάκα. Μωρή Φεράρι, έτσι σας γάμισε. Νικητής παντού, σήμερα. Λοιπόν, θα έβαζα τίτλο «Η επιστροφή της Φεράρι». Φόρτσα Φεράρι. Πέτρο, εσύ. Θεία δίκη. Όλα εδώ πλέονται. Μαξ Verstappen, σπίτι όλα εδώ πλέονται. Αυτός είναι το. Μια χαρά, μια χαρά. Ο Χόρνερ, πιστεύω, ήταν η μηχανική πίσω, το έχουμε φτιάξει. Χόρνερ, Κριστιαν, είμαστε τέλεια, ρε. Εγκατέλειψαν και έκανε. Πήγε καλά, πάμε να φύγουμε. Ο Τόλης παίζει σε τον Κόρσα. Όχι, κάνει τον τουρισμό. Γκραν τουρισμό. Τα λέμε, bye. Άντε, τσάω. Εγώ βλέπω την κλήρωση του Κούμπο. Bye. Γεια σου Κώστα. Bye bye. Μόλις έφυγα από τον Πέτρο, σε μία εβδομάδα ακριβώς έχουμε το επόμενο Grand Prix και θα δείτε και επόμενο vlog, γιατί το έχουμε βαφτίσει Vlog 1. Vlog F1. Κάντε ένα σχόλιο αν σας άρεσε σε αυτό το vlog που σχολιάζει μια Φόρμουλα 1. Κάντε ένα like. Εγώ έχω σωλωθεί για άλλη μια φορά στο αυτοκίνητο της κοπέλας μου για να βλογκάρω. Και τα λέμε στο επόμενο. Bye.